Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είχατε και μια πολύ ιδιαίτερη ομιλία με ένα πολύ επίκαιρο θέμα στο Δημοτικό Θέατρο του Εργοστολίου. Αναπτύξατε ζητήματα που δεν ήταν μόνο μέσα στο συγκεκριμένο θέμα για τις νέες τεχνολογίες, για το ρόλο της Εκκλησίας γενικότερα στη σύγχρονη εποχή. Είχατε συνολικά μια τοποθέτηση, από όσο κατάλαβα, και μάλιστα με πολλές αναφορές στους νέους ανθρώπους. Θα μείνω σε ένα πράγμα που είπατε, αυτό τουλάχιστον που εγώ συγκράτησα περισσότερο, ότι δηλαδή η Εκκλησία χρειάζεται περισσότερο τον επιστημονικό λόγο στην εποχή μας. Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε με αυτό. Κοιτάξτε, η πρόκληση που υφίσταται σήμερα, γενικότερα ο λόγος της Εκκλησίας και αυτό που ονομάζεται πίστη, προέρχεται από μια βάση επιχειρημάτων επιστημονικού υποβάθρου. Υπ' αυτήν την έννοια, εκεί που προκαλείται, εκεί και πρέπει να απαντήσει. Και είναι μια σύγχρονη διάλεκτος η επιστήμη. Mm. Πρέπει να μιλήσουμε μια γλώσσα η οποία να είναι κατανοητή. Ο νεανικός κόσμος δεν ξέρει την επιστημονική γλώσσα οπωσδήποτε, αλλά ακούει μηνύματα τέτοια, τα οποία θα ήθελε να τα προσλάβει με κάποιον τρόπο και να δει την Εκκλησία επί ίσης όρης να διαλέγεται με την εποχή. Υπ' αυτή την έννοια, νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει την επιστημονικότητα, αλλά δεν είναι το μόνο. Θα έπρεπε να έχει αμεσότητα. Μην είναι ένα στυλ, ξέρω εγώ, απόμακρο, ο λόγος της Εκκλησίας. Επίσης, μια αυθεντικότητα. Δηλαδή, αυτό που λέει ο λόγος να είναι συμβατός με τη ζωή. Διάφορα πράγματα τέτοια, τα οποία είναι απόλυτη ανάγκη. Κομίζει ένα εξαιρετικό μήνυμα η Εκκλησία, το οποίο όμως χάνεται στον αέρα και εκ των προκαταλήψεων της κοινωνίας και εκ των ρευμάτων των συγχρόνων της εποχής και από τη δυσκολία των ανθρώπων να προσαρμοστούν σε κάτι που τους φαίνεται παλιό και ξένο και να μπορέσουν και την δυσκολία τους επίσης να φτιάξουν όραμα. Γι' αυτόν τον λόγο νομίζω ότι η Εκκλησία θα πρέπει να έχει και νεανικό λόγο, δηλαδή με όραμα, και επιστημονικό λόγο, δηλαδή με ακρίβεια σε αυτά τα οποία επικαλείται ως αμφισβήτηση του δικού της μηνύματος στη σύγχρονη εποχή. Θα σταθώ στη λέξη προκατάληψη. Είπατε... Είπα προκαταλήψεις κιόλα. Προκαταλήψεις. Mm. Καλά κάνετε και με διορθώνετε. Είπατε χθες ότι υπάρχει αυτό σαν φαινόμενο. Είναι αρκετοί αυτοί που αντιμετωπίζουν πολλές φορές την Εκκλησία με προκατάληψη. Και αν θέλετε, και κάποια διδάγματα που προσπαθούν οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας να περάσουν προς τον κόσμο. Νομίζετε ότι υπάρχει μεθόδευση. Απλώς η άγνοια είναι που μας οδηγεί εκεί ή είναι λίγο πιο οργανωμένα τα πράγματα. Η άγνοια είναι κάτι, αλλά πίσω από την άγνοια υπάρχει ένα κλίμα ολόκληρο που δημιουργεί διάθεση. Μας φτιάχνεται η ιδέα ότι η Εκκλησία είναι κάτι πάρα πολύ συντηρητικό. Επίσης ότι είναι ίσως διαπλεκόμενο, προβάλλονται σκάνδαλα ή ότι είναι άλλης εποχής ή ότι δεν τη χρειαζόμαστε ή ότι φωνάζει εκεί που δεν χρειάζεται να μιλήσει. Και αρκετά από αυτά είναι και δικαιολογημένα ως επιχειρήματα. Από την άλλη πλευρά, όλη η σύνθεση αυτών και αν διογκώνονται και παρουσιάζονται αναλογίες ποικίλουσες, δημιουργεί μια εικόνα. Και αυτό δεν είναι μόνο στον τόπο μας, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο έναντι των θρησκειών και πιο ειδικά έναντι του χριστιανισμού στη Δύση. Ο χριστιανισμός αυτή τη στιγμή είναι σε μια μορφή διωγμού, ενώ έχει φτιάξει έναν πολιτισμό, τον πολιτισμό της Δύσεως, κάτι που όλοι το ομολογούν ως μοναδικό, και στον ελλαδικό χώρο. Οι διαφημίσεις, επί παραδείγματι, του ΕΟΤ, του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού για τη Σαντορίνη, εκκλησάκια παρουσιάζουν. Για το Άγιον Όρος μιλάνε ως μουσιακό χώρο, ως χώρο πολιτισμού. Πώς, τι θα πει προκατάληψη? Μέσα λοιπόν σε ένα γενικότερο κλίμα αρχίζουν οι άνθρωποι να σκέφτονται με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχει προκατάληψη υπέρ της Εκκλησίας από τους θρησκευόμενους ανθρώπους. Χωρίς να ξέρουν, υποστηρίζουν απόψεις. Ευρύτερα υπάρχει από την αντίθετη πλευρά. Πώς φαίνεται αυτό? Πηγαίνει κανείς σε ένα σχολείο
και στο σχολείο τα παιδιά όλα αρχίζουν και χωρίς να ξέρουν την επιστήμη, μιλάνε για επιστημονικά επιτεύγματα τα οποία υποτίθεται ότι συντρίβουν τα δεδομένα της πίστεως και, και το μήνυμά της. Παραδείγματος χάρη, τι έχετε να πείτε για το σωμάτιο του Θεού? Τίποτα. Εσείς τι έχετε να πείτε, παιδιά, το ξέρετε, το είδατε, τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι τα βαρυτικά κύματα, τι είναι το α, τι είναι το β. Δεν ξέρουν τα παιδιά ούτε το τι λέει η επιστήμη, το ακούνε. Προβάλλεται με έναν τρόπο. Και δεύτερον, ούτε τι λέει η Εκκλησία. Δεν το ξέρουνε. Το οποίο είναι απίθανο πράγμα. Και εκεί φταίει και η Εκκλησία. Δηλαδή το πώς η Εκκλησία περνάει το μήνυμα στην κοινωνία. Και πώς αντιπαρατίθεται. Έχει μάθει να έχει απέναντί της μια κοινωνία που συμφωνούσε σε όλα. Τα έθιμά της ήταν κομμάτι της ζωής της. Τώρα δεν είναι έτσι. Τώρα έχει αμφισβήτηση. Και δεν είναι οι γιαγιάδες που θα φέρουν τις, την αρτοκλασία και θα κρατήσουν τα έθιμα. Είναι ο νέος κόσμος από κάτω που έρχεται με μια άλλη κουλτούρα. Αυτός ο κόσμος γιατί να χάσει το μήνυμα της Εκκλησίας? Αυτό λοιπόν που είπα είναι ότι πρέπει να έχει έναν λόγο, μια διάλεκτο που να ακουμπήσει και νεανικές ψυχές όπως και τις ψυχές του επιστημονικού κόσμου που έχουν βουλιάξει σε μια μονόπατη ερμηνεία των επιστημονικών δεδομένων. Εσείς είστε ευχαριστημένος από το λόγο της Εκκλησίας συνολικά? Όχι, καθόλου. Και αν θέλετε και από τον τρόπο που προσπαθούν και οι θεολόγοι μέσα από τα θρησκευτικά να περάσουν αυτά τα πράγματα? Όχι, με τίποτα. Λυπούμαι που το λέω, δεν ξέρω αν φταίνε οι θεολόγοι ο κάθε ένας χωριστά. Που υπάρχουν θεολόγοι που κάνουν εξαιρετικό μάθημα. Που με ένα μου έχει τύχει σχολείο, στο οποίο ο θεολόγος είναι ο νούμερο ένα καθηγητής. Ο θεολόγος σήμερα, λύκειο. Και ο οποίος δεν λέει μισά λόγια, ούτε είναι ένας ψευτομοντέρνος με σύγχρονο λόγο. Είναι ένας αληθινός, αυθεντικός άνθρωπος, που βγάζει αγάπη και πίστη. Αγάπη στα παιδιά, η οποία προέρχεται από μια αγάπη στον εκκλησιαστικό λόγο. Και πίστη σε αυτό το πράγμα. Αλλά υπάρχει και μάθημα θρησκευτικών, το οποίο είναι απλώς για να, επειδή είναι στο κουρίκουλου μέσα και πρέπει να το διδαχθεί. Είναι κρίμα. Το ίδιο και η Εκκλησία. Ας πούμε, μια Εκκλησία που πάσχει σήμερα για τον κόσμο, όχι για το δράμα τους μόνο, για την κρίση την οικονομική, να το κάνει και με πολύ χαρά, για την παρακμή, για τον αποπροσανατολισμό, για την μονομέρεια, για τον εγκλωβισμό σε μια στενή αντίληψη. Είναι σαν να έχουμε κρίση και να υπάρχει απόθεμα χρημάτων και εμείς να πεθαίνουμε από την πείνα. Αυτό δεν πρέπει να βγει. Σαν να υπάρχει μια τράπεζα με ένα πολύ ψηλό επιτόκιο και εμείς να μην κάνουμε καταθέσεις. Μα δεν πρέπει να γίνει. Αυτό δεν το κάνει καλά νομίζω η Εκκλησία. Ως σύστημα εννοώ Εκκλησία, γιατί Εκκλησία είμαστε όλοι μας. Και γι' αυτό εμένα λυπούμαι που το λέω, ότι δεν θέλω να παραστήσω κάτι, αλλά θα ήθελα πιο ζωντανό λόγο. Δηλαδή, αν ήμουν ένα νέο παιδί, δεν ξέρω αν ο μέσος εκκλησιαστικός λόγος θα με ξεδιψούσε. Τι λείπει και πώς αυτό μπορεί να διορθωθεί, γιατί δεν είναι... Είναι ένα ολόκληρο σύστημα αυτό και ναι. Οι ιερείς ξεκινούν από μια ηλικία, φτάνουν σε μια πιο μεγάλη ηλικία. Σίγουρα θεωρώ ότι οι πιο μεγάλοι ιερείς δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να περάσουν τα πιο σύγχρονα δεδομένα Όχι. Έχει κάτι αγίους που δεν είναι πολύ μορφωμένοι, οι οποίοι είναι διεισδυτικότατοι στην ψυχή των δυσκολότερων ανθρώπων. Δεν μπορείτε να είστε Άγιον Όρος. Έχετε εδώ εσείς, ας πούμε, τον ηγούμενο της Μονής Αγίου Παύλου. Δεν είναι 87 χρονών ο άνθρωπος, αλλά πείθει. Πείθει μέσα από την αυθεντικότητα της ζωής του. Εγώ απογοητεύομαι με τους νεότερους, διότι οι νεότεροι μπαίνουν στο σύστημα. Αυτό το εκκλησιαστικό σύστημα, το οποίο είναι μέρος του κρατικού συστήματος. Αυτή η σχέση Εκκλησίας και Πολιτείας είναι άρρωστη. Δεν είναι τόσο καλή. Θα μπορούσε να υπάρχει με υγιή τρόπο. Αυτό λοιπόν κάνει τον παπά υπάλληλο. Τον κάνει ότι χαίρεται για τη θέση του. Και όχι μόνο ο ιερέας, και ο θεολόγος ακόμη γίνεται συνδικαλιζόμενος. Και ο κατηχητής κάνει το καθήκον του.
Κάπως έχουμε βολευτεί. Η εποχή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και όπως σας είπα, είναι παγκόσμια η αμφισβήτηση. Τα δεδομένα έρχονται, ο τρόπος με τον οποίο ψηφίζονται νόμοι στον ελλαδικό χώρο που χτυπούν θεμέλια των δομών της κοινωνίας, έρχεται απ' έξω. Και από εμάς πηγαίνει κάπου αλλού. Δεν βγαίνει μέσα από το σώμα της κοινωνίας. Οι τελευταίοι νόμοι για το φύλο και τα λοιπά, δεν βγήκαν από την ανάγκη της κοινωνίας. Φορέθηκαν από πολιτικές πιέσεις έξωθεν ασχέτων πολιτικών δικών μας, οι οποίοι τα ψήφισαν. Δεν είναι, αυτό φτιάχνει την κοινωνία, δεν ακούει την κοινωνία, και η Εκκλησία πολλές φορές είναι σε ένα τέτοιο πράγμα στο οποίο βολεύεται με αυτό που έχει. Ας πούμε, έχουμε ένα πανηγύρι και έχει κόσμο. Όχι. Πρέπει να δει ποιος κόσμος έρχεται. Όχι αν είναι καλός ή κακός, αλλά πόσο πιεστικός είναι, τι θα γίνει σε 20-30 χρόνια. Και δεύτερον, να φωτογραφηθώ εγώ σε αυτό που είναι το μήνυμα της Εκκλησίας. Μιλάω, ας πούμε, για το μυστήριο. Δεν μπορεί εγώ να έχω εκπέσει και να έχω εκφυλιστεί σε κοινωνικό εργάτη. Άλλο το μυστήριο. Εμένα, ας πούμε, τα παιδιά ή πολλές φορές που έρχομαι, μου λένε καλά λόγια είτε για την επιστημονική φιγούρα, αυτό που άφησα, είτε για το κοινωνικό μου έργο, αυτό το οποίο δεν το πολύ πιστεύω. Αν ήμουν Άγιος, δεν θα με καλούσανε. Αυτό με προκαλεί. Επειδή είμαι φουγουρατζής επιστήμονας, με καλούν. Δεν το θέλω. Είναι άλλο πράγμα η Εκκλησία. Δηλαδή, κάνει και κανένα σημείο και κανένα θαύμα, όχι για να εντυπωσιάσει τους ανθρώπους, αλλά για να φαίνεται η δύναμη της πίστεως. Δεν έχει. Έχουμε τη γνώση της ευσεβίας, αλλά έχουμε αρνηθεί τη δύναμή της. Όχι όλοι, και δεν κρίνω, αλλά η γενική εικόνα που βγαίνει είναι αυτή. Θα σταθώ σε ένα πράγμα από αυτά που είπατε και θα κάνω μια ερώτηση για τη σχέση κράτους και εκκλησίας. Θα ήταν καλύτερα αν υπήρχε διαχωρισμός στην όλα τα επίπεδα? Στην ουσία είναι διαχωρισμένη η Εκκλησία από την Πολιτεία. Αλλού πηγαίνει το καράβι της. Τι είναι αυτό το τότε που έχουμε τη συνέχεια? Είναι το σύστημα της είναι ένα παραμύθι, το οποίο μου τους ρωτήσουν οι πολιτικοί δεν ξέρουν τι είναι, και απλώς μιλάνε και δίθεν για τη μισθοδοσία των κληρικών κτλ. Αυτά είναι όλα πυροτεχνήματα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς έχουμε σήμερα το σύστημα της νομοκρατούσης πολιτείας, το οποίο σημαίνει ότι η Εκκλησία είναι από πάνω καταπιεσμένη από την πολιτεία, και το θέλει η πολιτεία. Και δυστυχώς και εμείς κάπως το θέλουμε, γιατί φοβόμαστε το πώς θα γίνει αυτή η απαγκίστρωση. Αυτή τη στιγμή, αν η Εκκλησία, επί παραδείγματι, μπορούσε να προσφύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, θα κέρδιζε υποθέσεις που θα ωφελούσαν τον ίδιο τον λαό. Δεν το κάνει, γιατί είναι κομμάτι του κρατικού μηχανισμού. Κάτι τέτοια πραγματάκια είναι, δεν είναι τίποτε άλλο. Εδώ στα θρησκευτικά δεν μπορεί, δεν έρχεται, βγαίνει ο υπουργός και λέει το περιεχόμενο του μαθήματος των θρησκευτικών δεν συναποφασίζουμε την Εκκλησία. Πώς δεν συναποφασίζεται την Εκκλησία? Που την αφορά. Και γιατί συναποφασίζεται με την εβραϊκή κοινότητα, με τη μουσουλμανική κοινότητα, με τους καθολικούς, και πολύ καλά κάνετε. Γιατί το τι θα λεχθεί για το τι είναι η ορθόδοξη παιδεία, αυτό δεν έχει λόγο η Εκκλησία. Έρχεται λοιπόν ο υπουργός, ο οποίος, άμα γίνει τώρα εκλογή Αρχιεπισκόπου, εύχομαι να αργήσει, αλλά είναι παρόν στην εκλογή του Αρχιεπισκόπου ο υπουργός παιδείας. Γιατί? Δεν κατάλαβα. Τέτοια πράγματα υπάρχουν. Ή άλλο είναι ότι γίνεται παρέλαση αύριο, θα είναι ο δεσπότης μπροστά. Και τι πειράζει να λίγο πιο πίσω? Αυτά είναι τα προνόμια. Αστεία πράγματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σχέση που παγιδεύει την Εκκλησία. Δεν είναι ελεύθερη. Και αν τώρα γίνει μια συνταγματική ρύθμιση αυτού του πράγματος, θα γίνει με δυσμενείς όρους για την Εκκλησία, και στην ουσία δεν θα είναι χωρισμός, θα είναι ένας μεγαλύτερος έλεγχος. Δεν σας προβληματίζει πολύ το ως προς την απογοήτευση κάποιων ανθρώπων που λένε τελικά και η Εκκλησία τι είναι, ένα κομμάτι του συστήματος είναι, και γιατί να πάω και γιατί να πιστέψω και. Συμφωνώ απόλυτα, και γι' αυτόν τον λόγο νομίζω ότι είναι μάλιστα και κομμάτι του καταραίων του συστήματος.
και χρεώνεται αμαρτίες του πολιτικού συστήματος. Είναι νοσηρός αυτός ο εναγκαλισμός όπως υπάρχει. Θα ήταν πάρα πολύ, και βγαίνει μια εκκλησία γκρινιάρα που ζητεί δήθεν κάποιο προνόμιο. Δεν έχει κανένα προνόμιο. Η εκκλησία, το μεγάλο της προνόμιο είναι η σχέση της με τον Χριστό και η αλήθεια, την οποία διαχρονικά έχει κηρύξει, έχει ζήσει, έχει περάσει από διωγμούς, έχει βγάλει αγίους, έχει βγάλει σοφούς, έχει βγάλει πολιτισμό. Τι άλλο θέλουμε? Αυτή είναι η παρακαταθήκη της. Θα αλλάξω θέμα και θέλω να ρωτήσω με όλο το θάρρος, επειδή μπορεί τώρα να μην θέλετε να σας θυμούνται με το επιστημονικό σας τόσο υπόμετρο, θέλω όμως να ρωτήσω, όσο ήσασταν επιστήμονας στα πανεπιστήμια, διδάσκατε, όλο αυτό το κομμάτι, τελευταίο, που είναι πολύ πλούσιο και πολύ βαρύ εντός εισαγωγικών, έχετε υπάρξει ποτέ άθρησκος, πώς να το πω? Όχι άθρησκος. Άθεος. Άθεος, ναι. Αγνωστικιστής, είναι γι' αυτό πολύ της μόδας τώρα τελευταία. Όχι σαν μόδα. Εγώ μεγάλωσα σε μια πολύ αυθεντική χριστιανική οικογένεια. Με δύο γονείς που δεν ήταν της Εκκλησίας, αλλά μετά στην πορεία της ζωής τους, με κυρίως με πρωτοβουλία του πατέρα μου, βγήκε αυθεντική έκφραση της πίστεως και έζησα τι θα πει εφαρμοσμένος χριστιανισμός, νομίζω. Παρά τα αυτά επαναστατούσα μέσα μου. Και πέρασα 6 χρόνια της ζωής μου, κυρίως τα φοιτητικά, στα οποία έλεγα στον εαυτό μου ότι είμαι άθεος. Με την έννοια του ότι δεν μου προέκυπτε ο Θεός. Θαύμαζα και παραδεχόμουν, ας πούμε, τους ανθρώπους που έβλεπα, γιατί είχα πολύ καλά πρότυπα, αλλά δεν μου βγαίνε ενδιαφέρον, αγάπη, όρεξη, ενθουσιασμός. Είχα πολύ ισχυρά ερωτήματα. Αυτό στα φοιτητικά μου κυρίως χρόνια. Μου μπήκε κάπως διαφορετικά το όλο θέμα στο στρατό και μετά στην Αμερική. Και άρχισε να μου ανεβαίνει. Και δεν είχα άλλη ερμηνεία του κόσμου πλέον, του εαυτού μου, του τι είναι ο άνθρωπος, του τι είναι... Με τρέλαινε, μου δημιουργήσε φοβερά ερεθίσματα αυτό το μήνυμα του Ευαγγελίου όπως το ζούσα, όπως το έβλεπα. Και επέτρεψα στον εαυτό μου διαρκώς να αμφισβητεί. Γιατί είχα την εσωτερική πεποίθηση ότι παίρνω μετά απαντήσεις εκ των πραγμάτων που μου είναι επιβεβαιωτικές. Άρα κτίστηκε μέσα μου πολύ φυσικά η πίστη και μου είναι πολύ δυνατό. Δεν έχω κανένα λόγο, όπως και την αγάπησα την επιστήμη, δεν αργούμε το επιστημονικό παρελθόν. Δεν ξέρω αν ξαναρχόμουν στη ζωή, αν θα ακολουθούσε την ίδια πορεία. Αλλά δεν μπορώ να αρνηθώ ότι μου είναι μια πολύ μεγάλη ευλογία οι ευκαιρίες που μου δόθηκαν για να απομυθοποιηθεί η επιστήμη μέσα μου, χωρίς να αρνηθώ την μεγάλη της ομορφιά και το μεγαλείο της. Γι' αυτό και η μετάβασή μου από τα επιστημονικά ενδιαφέροντα στα, ας το πω σε εισαγωγικά, πνευματικά ενδιαφέροντα, ήταν μια μετάβαση από το κάτι πάρα πολύ καλό σε κάτι πολύ καλύτερο. Δεν ήταν από κάτι κακό που το απορρίπτω για να πάρω κάτι που είναι αποδεκτό μέσα στην ψυχή μου. Και αυτό μου είναι πολύ φυσικό. Άρα ευχαριστώ το Θεό και για την αθεία μου σε εισαγωγικά. Και πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε μέσα πειρασμούς αθείας, όπως έχουμε και σπέρματα πίστης. Και γίνεται μια εσωτερική πάλι, αλλά αρκεί να γίνει όμορφα αυτός ο διάλογος και αυθεντικά, να μην μας επιβληθεί κάτι, ούτε η πίστη, ούτε η απιστία. Αυτό το παρελθόν αθείας τότε, ας το αποκαλέσω. Σε εισαγωγικά, δεν είναι μια σκληρή αθεία. Στον εαυτό μου έλεγα ότι δεν πιστεύω εγώ. Και το έλεγα σε αυτό το κοινό μου περιβάλλον, ότι δεν είμαι, επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν μου βγαίνει. Ναι. Αυτό. Σας βοηθάει σήμερα. Πολύ. Να αντιμετωπίσετε το νέο ή τον όχι, το πιο μεγάλο σε ηλικία που έρχεται και σας λέει, εγώ δεν πιστεύω. Ναι. Θα σας πω λίγο, εγώ δεν έχω σκοπό να πείσω κανέναν, είτε νέος είναι, είτε μεγαλύτερος.
Νομίζω ότι αυτό που κυριαρχεί στην ψυχή μου είναι η διάθεση να πείσω τον εαυτό μου, να είναι πεπισμένος ο εαυτός μου. Δεν θα ήθελα να πω ψέματα, ας πούμε, να μην έχω πίστη και να, επειδή είμαι τώρα δεσπότης, τι να κάνουμε, πρέπει να βγαίνω και πιστός. Δεν θα το ήθελα. Θα ήθελα να μπορώ πολύ ειλικρινά να μιλήσω. Και πιστεύω ότι αν αυτό είναι αληθινό και αυθεντικό, αν είναι αληθινό, είναι και αυθεντικό. Και ως αυθεντικό, δίνει την δυνατότητα σε κάποιον άνθρωπο να προβληματιστεί και να βρει και αυτό τον δρόμο του όπως τον βρήκα εγώ. Όχι να σκλαβωθεί στο δικό μου, γι' αυτό και δεν θέλω να γίνεται πολλή λόγο για το επιστημονικό μου παρελθόν. Πηγαίνω στα σχολεία και λένε, ήταν τέτοιο και πήγε στην NASA. Δεν πήρε τεχνήματα. Δηλαδή, επειδή πήγα εγώ στην NASA, πρέπει ο άλλο να πιστέψει. Υπάρχει κι άλλοι 100 που πήγαν και δεν πιστεύουν. Δεν είναι επιχείρημα αυτό. Αλλά ας ακούσει κάτι και αν εμπνευστεί από την αλήθεια και την αυθεντικότητα της δικής μου έκφρασης, του δικού μου λόγου και της δικής μου ζωής, τότε είμαι ευτυχής που βοήθησα κάποιον να βρει και αυτό στην αλήθεια. Αν όχι, ας ακολουθήσει την πορεία του. Εντάξει, μπορεί να εσείς να το βλέπετε έτσι, γιατί η γνώση θεωρώ περνάει από διάφορα επίπεδα, ναι, και μας βοηθάει διαφορετικά νομίζω στις φάσεις της ζωής μας. Αλλά σίγουρα για τα νέα παιδιά είναι σημαντικό να βλέπουν ότι μέσα από το πρόσωπο το δικό σας βλέπουν ότι η επιστήμη τελικά δεν είναι αντίθετα στην Εκκλησία ή στην πίστη. Θα μπορούσα να, στον άλλη... να το πω λίγο πιο, ναι, γενικά. Αυτό είναι αυτό που εγώ, αυτό που εγώ κομίζω. Σε μένα είναι μάλλον ενισχυτικό πράγμα. Ναι. Όχι μάλλον, είναι. Τρελαίνομαι. Μου αρέσει. Αλλά θα έρθουν άλλοι 10 από πίσω και τους καλέσουν στο σχολείο και τους πω να. Θα πάνε την σκέψη τους κάπου αλλού. Εμένα ο σκοπός μου δεν είναι να πάω την σκέψη των παιδιών εκεί που εγώ θέλω και αυτά δεν καταλαβαίνουν. Όχι. Είναι να εκφραστώ όταν με καλέσουνε και ό,τι θέλουνε. Αυτό δεν το έμαθα από την επιστημονική μου παιδεία, ούτε από την... Το έμαθα λίγο από την αθεία, με την έννοια ότι η αθεία αυτή, σε εισαγωγικά, συμβάδιζε με μια ανάγκη αυθεντικού βιώματος να μου προκύψει. Θα ήθελα και στον άλλο να προκύψει. Όχι να τον παρασύρω. Γιατί θα κάνω το ίδιο κακό που κάνει η κοινωνία. Είναι μια προσιλητιστική τέτοια. Μου μαζέψουν εμένα, φέραμε τον καταπληκτικό επιστήμονα. Σιγά! Υπάρχουν καλύτεροι. Και η γνώση της επιστήμης θεωρείται ότι είναι πολλές φορές αλαζονία και εκεί λίγο υπάρχει και ένα πρόβλημα επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, τον απλό κόσμο που να μην καταλαβαίνει τι ακριβώς θέλει κάποιος να του πει και τον τρόπο με τον οποίο το μεταφέρει. Ασφαλώς. Είναι αυτό που λέει στην Αγία Γραφή ότι η γνώση φυσεί. Τι θα πει αυτό, σε φουσκώνει. Νομίζω ότι εσύ είσαι και κανένας άλλος. Είναι αυτό που στη χθεσινή ομιλία είπα, σε κάνει να νιώθεις ότι ξέρεις πολλά ή τα πάντα και μπορείς όλα όσα θέλεις. Άρα δίνεις στον εαυτό σου στοιχεία πανσοφίας και παντοδυναμίας. Και αν όχι στον εαυτό σου μόνο, στο επιστημονικό σύστημά σου. Και δεν σου χρειάζεται ο Θεός, τον πετάς στην άκρη. Γίνεσαι ο ίδιος έτσι Θεός. Και αυτό είναι λάθος. Γιατί χάνεις την ευκαιρία μέσα από την επιστημονική γνώση να αποκτήσεις κάτι άλλο. Να ταπεινωθείς. Γιατί όταν καταλάβεις, κατακτήσεις λίγο από τη γνώση, τότε συνειδητοποιείς ότι ο χώρος του αγνώστου διευρύνεται και φωτογραφίζεσαι στο άγνωστο. Και αυτό είναι απίθανο, διότι αυτό σε ταπεινώνει. Άρα η ίδια η επιστήμη μπορεί να σου δημιουργήσει αλαζονία, έπαρση, ήση, ότι εγώ είμαι και κανένας άλλος, μπορεί να σου δώσει όμως και την ευκαιρία μιας γλυκιάς ταπείνωσης. Αυτό είναι η μεγάλη διαφορά. Και στη δεύτερη περίπτωση σου γίνεται αποκάλυψη. Καταλαβαίνεις από τη μικρότητά σου το μεγαλείο του κόσμου και το μεγαλείο του Θεού. Είναι απίθανο. Για σας και φτάνοντας στο τέλος σιγά σιγά, τελικά, έχοντας πέρασει από όλες αυτές τις φάσεις, η πίστη στο Θεό τι είναι? Τίποτε, είναι η εμπιστοσύνη στην παρουσία, στο θέλημα, όχι στην ύπαρξη, στην παρουσία του Θεού στη ζωή μας, η οποία φυσικά
πιστοποιεί και την ύπαρξή του. Το ερώτημα που έχει σήμερα ο ορθολογιζόμενος άνθρωπος είναι η ύπαρξη του Θεού. Υπάρχει ή δεν υπάρχει. Ένα θεωρητικό ερώτημα. Το οποίο είναι μια προσπάθεια να μπει στο διπλανό δωμάτιο από τον τοίχο. Με όση μεγαλύτερη φόρα πας, θα πάθεις κρανιοαγκεφαλικές κακώσεις. Στην δική μας παράδοση ποτέ δεν ετέθη το θέμα της ύπαρξης. Ετέθη το θέμα της παρουσίας του Θεού. Πώς θα ζήσεις τον Θεό. Άμα ζήσεις την παρουσία του Θεού, τέλειωσε, φυσικά υπάρχει. Είναι αυτό που λέει ότι ο Θεός ως «ον» ούτε είναι, ούτε μη είναι, αλλά υπέρ είναι. Είναι απίθανο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ ωραίες λέξεις, το οποίο σημαίνει ότι ο Θεός υπάρχει και είναι πάνω από τις αποδείξεις των ανθρώπων. Θεός που αποδεικνύεται ότι υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Είναι αυτός που αγκαλιάζει την ύπαρξη, είναι ο «ον». Αυτός που υπάρχει, έχει το «είναι». Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι αυτό που ζω, ότι η πίστη είναι, είναι η αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Και στη συνέχεια η εμπιστοσύνη της ζωής μας στο Θεό. Και αμέσως μετά η κοινωνία με το Θεό. Δηλαδή ζω, παίρνω και δίνω. Είναι τόσο απίθανο και είναι μεγάλη αδικία να το χάσει κανείς αυτό ως ευκαιρία στη ζωή του. Και μεγάλο λάθος η Εκκλησία να μην μιλάει γι' αυτό. Και να μιλάει πώς θα γίνουμε καλά παιδιά, πώς θα κάνουμε το ένα και πώς θα κάνουμε το άλλο. Είναι αυτό. Να γίνεις κάτι τέτοιο για να ανοίξει αυτός ο δρόμος. Άρα πίστη ακριβώς είναι η αίσθηση της παρουσίας του Θεού και το όραμα της κοινωνίας μαζί του. Ωραία. Θέλω να κλείσω με ένα σχόλιο γενικά για την παρουσία σας στο νησί. Πώς ήταν αυτή η πρώτη εμπειρία. Και ένα σχόλιο για τον Μητροπολίτη Κεφαλονίας, τον κύριο Δημήτριο, ο οποίος νομίζω, δεν το ομολογώ εγώ, το ομολογεί η πλειοψηφία της κοινωνίας, έχει φέρει έναν άλλον αέρα στο νησί που χρειαζόταν πάρα πολύ σε πνευματικό επίπεδο. Θα σας πω, εγώ ούτε τον Μητροπολίτη ήξερα πολύ καλά. Είχα μια πολύ μικρή επαφή, είναι και καινούριος Μητροπολίτης και ως Αρχιμανδρίτη δεν τον ήξερα πολύ, ούτε και την Κεφαλονιά. Δεν είχα έρθει ποτέ. Και παρά το γεγονός ότι είχα και συνεργάτες και πολύ στενούς ανθρώπους δικούς μου που είτε ήταν Κεφαλονίτες είτε σήμερα ζουν στην Κεφαλονιά. Ήρθα έτσι απλά. Με κάλεσε ο Μητροπολίτης και μου έκανε να αρχίσω από τον Μητροπολίτη. Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση η απλότητά του, η αμεσότητά του, η ευκολία του. Είναι δηλαδή εύκολος άνθρωπος. Δεν είναι ξύλινος, ξέρω εγώ, κάπως. Δεν είναι δήθεν. Έτσι μου φάνηκε. Ξέρω, μπορεί να θεωρώ καλύτερο από ότι είναι και δεν είμαι εγώ αρμόδιος. Σας λέω τι μήνυμα πήρα. Και έχω άλλο προβάλλω τον Μητροπολίτη, αλλά μου άρεσε. Δεν πήγα, ας πούμε, να αρχίσω να σκέφτομαι πώς με θέλει και εμένα. Να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο, να παραστήσουμε κάτι. Αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ καλό. Και η αυθεντικότητά του στην παρουσία του και η αμεσότητά του. Αυτό εισέπραξα. Ακόμη και η φιλοξενία του. Δεν ήταν φιλοξενία ψέματος, εικόνας, εντυπώσεων. Πολύ απλά. Ζεστά και όμορφα. Το ίδιο με το νησί. Το νησί δεν μπορώ να πω ότι εγώ το κατάλαβα ούτε τον κόσμο, ούτε μου άρεσε πάρα πολύ η φυσική ομορφιά του, οι εναλλαγές του τοπίου του, η θάλασσα, το βουνό, τα μοναστηράκια, τα χωριουδάκια, επίσης η καθαρότητά του, η ανοιχτοσύνη του, αυτές οι πλατείες που βλέπω εδώ πέρα, δεν έχει, σαν να μην έχει πατηθεί από την κρίση. Εγώ έρχομαι με εικόνες κρίσεως, μουτζουρωμένη τείχη, γκρεμισμένα πράγματα, ημιτελή, ατέλειες. Εδώ βλέπω κάτι όμορφο, κάτι ωραίο. Και στους ανθρώπους. Δεν ξέρω, δεν θέλω να έρθω με προκαταλήψεις, ούτε και ξέρω το βάθος. Ούτε πιστεύω ότι είναι όλοι καλοί, όλοι κακοί, οτιδήποτε, αλλά βλέπω ζεστασιά. Απλότητα, έτσι καλό προβληματισμό. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Έχω την εντύπωση ότι τέτοια συνέντευξη δεν ξανακάνει. Γιατί? Δεν ξέρω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτό έχει κάτι αληθινό. Μου ρωτάνε όλο κάτι πράγματα πολύ επιφανειακά. Εσείς ήρθατε και με προκαλέσατε μπροστά σε αυτή την κάμερα να ανοίξω την ψυχή μου.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μπορεί να το κάνετε ως πρόσωπο, μπορεί να το κάνετε ως κεφαλονίτισσα, μπορεί να δείτε όπως θα το κάνετε, αλλά εμένα μου ήρθε εδώ. Είχα τη χαρά τον τελευταίο καιρό, γιατί κατά καιρούς το κάνω, να πάω στην Κόρινθο, στην Πρέβεζα, στα Χανιά, στο Κίεβο, να έρθω εδώ και να ζήσω την Εκκλησία, τον κόσμο. Έρχομαι διψασμένος. Με καλούν για να μιλήσω. Πηγαίνω για να ακούσω. Πηγαίνω για να πάρω μήνυμα. Όχι να ακούσω τον δικό μου λόγο, αλλά να αισθανθώ τον αναστεναγμό και την ανάσα των κοινωνιών και της Εκκλησίας. Δεν μπορώ να συγκρίνω, αλλά μπορώ πραγματικά να εκφράσω τη χαρά μου για το γεγονός ότι βρέθηκα στην Κεφαλονιά και την ευγνωμοσύνη μου προς τον Μητροπολίτη, που είχε την ευγενή καλοσύνη επίμονα να με καλέσει, μάλιστα και λίγο τηλεσυγγραφικά, λέγοντάς μου ότι θα έρθεις, πες μου ημερομηνία. Δημοκρατικά πράγματα. Είναι μια μη δημοκρατική διαδικασία που όμως είναι πολύ πιο αυθεντική από οποιαδήποτε δημοκρατική. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν χαρά. Μακάρι να μας ξανάρθετε και να έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και άλλες ομιλίες και να πάρουμε αφορμή για να κάνουμε και άλλες συζητήσεις. Εγώ χαίρομαι πολύ. Σας είμαι ευγνώμων. Μου βγάλατε κάτι από τον εαυτό μου και το μοιράστηκα μαζί σας. Και χάρηκα πάρα πολύ και πάλι που ήρθατε στην Κεφαλονιά. Να είστε καλά.